Το φιλοσοφικό σωματείο Κοζάνης Αγγίζω απέστειρε τα μέλη του μόνιμο και αναπληρωματικό από την Πενταμελή Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης ως ένδειξη διαμαρτυρίας στο πλάνο απεντάξεων του Δήμου. Διαμαρτύρονται διότι δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο επανεντάξεων των ζώων που περισυλλέγονται, δεν έχει γίνει καμία επαφή με τους προέδρους των χωριών του Δήμου Κοζάνης, έτσι ώστε να συζητηθούν από κοντά τα όποια προβλήματα δημιουργούνται με τα δέσποτα. Και επίσης, σύμφωνα με το φιλοσοφικό σωματείο, είναι πλέον σαφές ότι σήμερα το σημαντικότερο θέμα είναι η μείωση του πληθυσμού των ζώων στην πόλη της Κοζάνης και όχι η ορθή και νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης του προβλήματος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα οδηγήσει κάποιους, οι οποίοι δεν αγαπούν και δεν σέβονται τα ζώα, σε ακραίες αντιδράσεις. Νόμος 4039 του 2012 και η τροποποίηση του 2014 ορίζει το πρόγραμμα διαχείρισης να γίνεται ως εξής. Οι σκύλοι περισυλλέγονται από τις συγκεκριμένες γειτονιές και από τα συγκεκριμένα χωριά, στηρώνονται, τσιπάρονται, εμβολιάζονται και επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Το φυσικό περιβάλλον των σκύλων είναι κοντά στον άνθρωπο, είτε στον αστικό ιστό, είτε στα χωριά, τέλος πάντων κάπου που μπορούν να βρουν τροφή. Επίσης, ο νόμος ορίζει ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι και για τη σύτηση, δηλαδή είναι υπεύθυνοι στο να παρέχουν τροφή για τα σκυλιά, εάν είναι σε μέρη που δεν μπορούν να βρουν. Ο Δήμος Κοζάνης έχει κάνει το τελευταίο διάστημα κάποιες επανεντάξεις σε μέρη όπου δεν επανένταξαν τα σκυλιά από εκεί που τα πήραν. Τα επανένταξαν πέριξ κάποιων χωριών, σε χωράφια και σε μέρη όπου δεν είναι σίγουρη η διαβίωσή τους, η επιβίωσή τους. Δεν θα μπορέσουν να ζήσουν, είναι καταδικασμένα. Εμείς αυτό αντιτιθέμεθα. Σύμφωνα με το φιλοσοφικό σωματείο Κοζάνης, έχει ζητηθεί επανειλημμένα να τοποθετηθούν τα ίστρες που ήδη διαθέτει ο Δήμος, έτσι ώστε να μπορούν να επανεντάσσουν ντομαλά τα ζώα σε εκείνα τα σημεία και περιμετρικά της πόλης. Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με το σωματείο, το αίτημα αυτό συνεχώς βρίσκει εμπόδια και αντιδράσεις από την ίδια τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου. Συγκεκριμένα, είχε ζητηθεί από το Δήμο, στο σωματείο, να προτείνει το ίδιο κάποια σημεία περιμετρικά της πόλης, τα οποία θα γινόταν η σύντηση των αδέσποτων από τους φιλόζωους εθελοντές, στο οποίο αίτημα ανταποκρίθηκε το φιλοσοφικό σωματείο με μεγάλη χαρά, αλλά στη συνέχεια και προς μεγάλη τους απογοήτευση πληροφορήθηκαν ότι δεν υπάρχει ο υπάλληλος για να τις τοποθετήσει. Επίσης, τα μέλη του φιλοσοφικού σωματείου απαντούν σε όλους εκείνους που θεωρούν το σωματείο υπεύθυνο για την κατάσταση στην πόλη. Αυτός που πραγματικά είναι φιλόζωος και πιστεύω ότι το σωματείο μας είναι και έχει αποδείξει ότι είναι, δεν θέλει αδέσποτα. Πουθενά, ούτε στις πόλεις, ούτε στα χωριά, ούτε πουθενά. Για μας το ιδανικό θα ήταν να μην υπήρχαν σκυλιά. Και εν τη αυτή περιπτώσει ούτε και γάτες, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα. Όμως από τη στιγμή που υπάρχουν, δεν μπορούμε, το απαγορεύει ο νόμος, είτε να τα εγκλωβίσεις, γιατί κάποιοι το προτείνουν, να τα μαζέψει ο Δήμος σε ένα χώρο. Απαγορεύεται από τον νόμο. Καλός ή κακός, εγώ δεν θα το κρίνω. Επίσης, ας φανταστούν λίγο κάποιοι πόσο θα κόστιζε αυτό, δηλαδή να σιτίζεις 600-500 σκυλιά, είναι πάρα πολλά λεφτά. Το πρόγραμμα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό, με την έννοια ότι έχουν γίνει και πολύ καλά βήματα, πολύ θετικά βήματα, έχουν αρχίσει στηρώσεις που είναι η μόνη λύση και να κάνουν μια έκκληση να στηρώσουν και αυτοί που έχουν τα οικόσιτά τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα μισά δέσποτα είναι προϊόντα, να το πω έτσι, των δεσποζόμενων σκύλων, που δεν έχουν στηρωθεί και έχουν ανεύθυνους ιδιοκτήτες και την πληρώνουν τα ζώα. Λοιπόν, εμείς είμαστε οι πρώτοι που δεν θέλουμε. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν, εάν στηρωθούν, εμβολιαστούν, τσιπαριστούν, καταρχήν γίνονται λιγότερο επιθετικά με τη στήρωση και κατά δεύτερον δεν δημιουργούν αγέλες. Οι αγέλες δημιουργούνται όταν τα θηλυκά σέρνουν και γίνεται ένας κακός χαμός με τα αρσενικά. Δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα.